Καλώς σας μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά, κυρία Ελίνα, που παρατηρείτε έτσι μια έξαρση, αν θέλετε, κρουσμάτων εκεί στο Λανίτιο Λύκειο. Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα? Αυτή την ώρα που μιλάμε, τις δύο τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν 20 κρούσματα, τα οποία 20 κρούσματα επηρεάζουν γύρω στους 150 μαθητές. Αντιλαμβάνεστε, σε μια σχολική μονάδα των 1.000 μαθητών, είναι πρόβλημα. Ναι. Και φανταζόμαστε έχουν κλείσει και κάποια τμήματα. Σίγουρα με τα δεδομένα των επαφών, η διεύθυνση του σχολείου οφείλει να κάνει αυτοπεριορισμό των επαφών των κρουσμάτων και έτσι επηρεάζεται διάφορα τμήματα του σχολείου και επηρεάζεται γενικά η λειτουργία του σχολείου. Επηρεάζεται η λειτουργία του σχολείου αλλά και η εκπαίδευση των μαθητών, φανταζόμαστε, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο μεγάλους αριθμούς. Όμως μέσα σε ένα χρόνο πανδημία, με τα καλά της, με τα κακά της, με τους σωστούς και λάθους χειρισμούς, έχουμε την αίσθηση ότι πλέον θα έπρεπε να υπάρχει ο μηχανισμός που αυτοματοποιημένος για αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα επηρεάζεται η σχολική μονάδα, σίγουρα επηρεάζεται εκπαιδευτικά η μαθητική κοινωνία του σχολείου, αλλά και των άλλων σχολείων που έχουν επηρεαστεί μέχρι σήμερα. Είναι γεγονός όμως ότι με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να κάνει επιτόπου τεστ στα σχολεία, είναι σημαντικό να περιορίσουμε αυτές όλες τις επαφές και τις εξάρσεις και όταν γίνεται επί εβδομαδίας βάσης και στα γυμνάσια τώρα και στα λυκεία γίνεται, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπήρχαν αυτά οι ελέγχοι στα σχολεία, αυτά τα κρούσματα δεν θα εμφανίζουν τον και δεν θα αυτοπεριορίζουν τον. Είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνεχίσει μέχρι τα κρούσματα να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό γενικά σε πανκύπρια κλίματα. Τώρα το γεγονός ότι μπαίνει στη μάχη του εντοπισμού και του εντοπισμού των κρούσματων βέβαια, τα αρινικά τεστ τα λεγόμενα, είναι κάτι καλύτερο? Είναι επαρκές αυτό το μέτρο, ειδικά στα δημοτικά που είναι και λίγο πιο μικρά τα παιδιά? Έχει την ιδιαιτερότητά του αυτό το πράγμα? Είναι σημαντικό στη δημοτική εκπαίδευση να υπάρχει έλεγχος των παιδιών, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν έχουν συμπτώματα σε περίπτωση που γίνονται κρούσμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα επηρεάζει και την μαθητική κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως τους γονείς και τους παππούδες και το κοινωνικό περιβάλλον γενικά. Δηλαδή, ο έλεγχος στα δημοτικά σχολεία, με προσωπική μου άποψη, το θεωρώ απαραίτητο, γιατί είναι, αντιλαμβάνεστε ότι η μαθητική κοινωνία πανκύπρια γύρω στους 110.000 μαθητές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι μαθητές να πολλαπλασιάσω επί 4 άτομα επαφών την ημέρα στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, μιλούμε για περίπου 500.000 πληθυσμό. Αυτή η κοινωνία πρέπει να ελέγχεται, αυτή η κοινωνία, και να ελέγχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι εύκολος ο τρόπος με αυτήν την μαθητική κοινωνία να έχουμε μεγάλες εξάρσεις. Ναι. Πάμε τώρα και στο σήμερα, κυρία Ελίνα. Επέστρεψαν οι μαθητές γυμνασίου πίσω στις σχολικές αίθουσες, όπως και οι μαθητές δημοτικού στην Λεμεσό. Έχετε εσείς εικόνα να μας ενημερώσετε πόσα παιδιά πήγαν πίσω στα σχολεία χωρίς αρνητικό rapid test? Έχουν υπακούσει τα παιδιά των γυμνασίων που ήταν υποχρεωτικών. Πραγματικά φάνηκε και από εχθές στα σημεία τα οποία υπήρχε δειγματοληψία, υπήρχε μεγάλος συνωστισμός, γιατί μπήκε η μαθητική κοινότητα να κάνει τα τεστ για να παρουσιαστούν σήμερα στα σχολεία. Είναι πέραν του 95% των μαθητών που παρουσιάστηκαν σήμερα στα σχολεία στη Λεμεσό. Στη δημοτική εκπαίδευση όλοι οι μαθητές παρουσιάστησαν και πιστεύω ότι αν μπούμε στο πρόγραμμα, όπως έχω πει προηγουμένως, του εβδομαδίου ελέγχου σε όλα τα παιδιά αυτά, σίγουρα δεν θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Θα κλείνουν μερικές αίθουσες διδασκαλίας, θα επηρεάζονται κάποιοι μαθητές σε περίπτωση κρούσματων, αλλά βοηθά να μην ξανακλείσουν τα σχολεία, ο έλεγχος στα σχολεία. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ελίνα. Ας ελπίσουμε να μην αναγκαστούν και πάλι οι αρχές, εξαιτίας βεβαίως της επιδημιολογικής εικόνας, να
επιστρέψουμε και στην τηλεκπαίδευση. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα δούμε τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στην Ειρήνη Χριστάκη Λίμοξιολόγο, μέλος της επιδημιολογικής ομάδας. Πριν από λίγο δόθηκε στη